η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, σας ενημερώνει σε θέματα απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, διαβίου μάθησης, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Συντονιστείτε με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης για να διασυνδεθείτε με την ενημέρωση. Κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί. Η εκπομπή «Διασυνδεθείτε» και ο Δημήτρης ο Τσιτσής είναι κοντά μας. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα εκεί. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στα Ιωάννινα, στη Μαρία και στον Νίκο, να είναι καλά, να είναι αγαπημένοι, να χαίρονται την οικογένειά τους και να εκπληρωθούν οι επιθυμίες που έχουν. Να πούμε ότι όλα όσα θα πούμε σε αυτήν την εκπομπή είναι αναρτημένα στα δύο site της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, career.youth.gr και επιχειρήτε.youth.gr. Να ξεκινήσουμε από την απασχόληση, να πούμε ότι ο Δήμος κάτω Ευρωκοπίου έχει βγάλει δύο προκήρυξεις. Η πρώτη προκήρυξη τελειώνει σήμερα για δύο άτομα ορισμένου χρόνου ή με δευτεροβάθμιση εκπαίδευσης και όπως προείπα τελειώνει σήμερα η προκήρυξη. Ο πάλι ο Δήμος κάτω Ευρωκοπίου έχει μια άλλη προκήρυξη για τέσσερα άτομα ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Είναι και αυτά άτομα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μετά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου είναι η ημερομηνία η καταληκτική υποβολής αιτήσεων. Ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την περιοχή της Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων για ορισμένου χρόνου αντικείμενα μέχρι διάρκειας 8 μηνών. Μέχρι τις 29 Οκτωβρίου είναι ανοιχτή αυτή η προκήρυξη και αφορά άτομα και δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και από τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι οικονομικές επιστήμες, επιστήμες κοινωνίας, διοίκησης, τουριστικές πληροφόρησης και ναυτιλιακές επιστήμες. Πάμε στον ιδιωτικό τομέα στην περιοχή μας, να πούμε σε εινοποιητική εταιρεία στη Δράμα, αναζητείται βοηθός λογιστή. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Eurotraining ΑΕ για τη Δράμα έχει ανοιχτή θέση ενός συμβούλου εκπαίδευσης. Υπάλληλος γραφείου σε μεσητικό γραφείο στην Αλεξανδρούπολη και η δομή φιλοξενίας TEP UP αναζητά κοινωνικούς λειτουργούς στην Αλεξανδρούπολη. Η Sunlight αναζητά HR Business Partner και η Ελληνική Ελευθερία Εθνικής Ενικαβάλας έχει ανοιχτή θέση για συντηρητή εγκαταστάσεων. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Πρωταγόρας στη Ξάνθη αναζητά άτομο για διοικητική υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η Τέρνα ΑΕ, που είναι όμιλος, που είναι θυγατρική του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα, αναζητά βοηθό λογιστή και διαχειριστή εργοταξίου στην Κομωτινή. Η εταιρεία Σεφόρα Κρίς ΑΕ και το κατάστημα της Καβάλα που έχει γυναικεία αντικείμενα αναζητά διευθυντή καταστήματος και επίσης η εταιρεία η φαρμακευτική Pharmaten που είναι στις ΣΑΠΕ στη Ροδόπη αναζητά Technology Transfer Research Scientist. Είναι άτομο που είναι στις επιστήμες μηχανικών, υγείας και θετικές επιστήμες. Να περάσουμε τώρα να δούμε τις θέσεις εργασίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης για τα διάφορα έργα που υλοποιούνται στο Δημοκρατίο Πανεπιστημίου Θράκης. Έχουμε 10 άτομα, αναζητούμε 10 άτομα που είναι ή από αυτούς ηλικίου ή από τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι στις επιστήμες μηχανικών, ζωής, θετικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Να πούμε ότι στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στην Καβάλα, για την Καβάλα έχουμε 12 θέσεις ανοιχτές σε διάφορα προγράμματα. Μιλάμε για άτομο τριτοβάθμιο εκπαίδευση γενικό πτυχίο πανεπιστημίου και από επιστήμες μιλάμε μηχανικούς, πληροφορικής, περιβαλλοντικές, γεωπονικές και θετικές επιστήμες. Επίσης, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος αναζητά ακαδημαϊκούς υποτρόφους για το τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου είναι ανοιχτή αυτή η προθεσμία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με ένα διαγωνισμό να θυμίσουμε, ότι ζητά 492 άτομα δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Και μιλάμε για οικονομική διαχείριση 220 άτομα, για λογιστική και ταμιακή διαχείριση 81 άτομα, για δημόσιες συμβάσεις 80 άτομα, για γραφιστικό σχεδιασμό και παραγωγή οπτικού περιεχομένου 44 άτομα, για μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά μέσα 35 άτομα και για διαχειριστή ισοτόπου 32 άτομα. Η ημερομηνία η καταληκτική αυτού του διαγωνισμού είναι 25 Οκτωβρίου. Χθες ανακοινώθηκε ένας άλλος διαγωνισμός για 155 διοικητικούς υπαλλήλους τριτοβάθμιες εκπαιδεύσεις που θα εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους τομείς ενέργεια 54 άτομα, κλίμα 49 άτομα, περιβάλλον 52 άτομα και η ημερομηνία ή καταληκτική αυτού του διαγωνισμού είναι 22 Νοεμβρίου. Πάμε στην κατάρτιση να πούμε ότι η υπηρεσία ή το Ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στεγάζεται στην Λιθουανία, στο Βίλνιους για την ισότητα των δύο φύλων, έχει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Μέχρι τις 14 Νοεμβρίου είναι η ημερομηνία η καταληκτική και αφορά άτομα επιστημών οικονομικές, επικοινωνίας, νομικές και διοίκησης. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Κοινωνίες Βαλκανίων αναζητούν άτομα για να συμμετέχει κάποιο σε επιδοτούμενο εθελοντικό πρόγραμμα στη Γερμανία για μέσω του προγράμματος European Solidarity Corps. Το πρόγραμμα αφορά εργασία σε εγκαταστάσεις τσίρκου και εργασία με παιδιά. Μέχρι τις 6 Νοεμβρίου είναι η ημερομηνία η καταληκτική. Περνάμε στην εκπαίδευση. Να πούμε ότι το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει πρόκληση ενδιαφέρον για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα γνωστικά αντικείμενα λογιστική και χρηματοοικονομική και περιβαλλοντική οικονομική λογιστική. Μέχρι τις 14 Νοεμβρίου είναι η ημερομηνία η καταληκτική. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε συνεργασία με την ΑΙΔΑΠ προσφέρει 2 διδακτορικές υποτροφίες στα αντικείμενα παροχή υπηρεσιών ίδρυψη και αποχέτευση, μελέτη, κατασκευή, κατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση των συστημάτων ίδρυυσης και αποχέτευσης, άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή υδάτων και έργα και διαδικασία συλλογής των υδάτων λιμάτων. Μέχρι τις 27 Οκτωβρίου είναι η ημερομηνία η καταληκτική. Να πούμε ότι χθες άνοιξε ο φοιτητικός διαγωνισμός, ο 21ος Οικονομία Φοιτητικός Διαγωνισμός. Έχει θέμα στρατηγικές ενίσχυσης βιωσιμότητας, περιβάλλον, κοινωνία και εταιρική διαχείριση και ανακοινώνεται και αυτός ο διαγωνισμός έχει ημερομηνία καταληκτική 31 Μαρτίου του 2023. Πάνω από τα 3/4 των εταιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την εξέβρεση εργαζομένων με τις απαραίτητες δεξιότητες. Την ίδια στιγμή την κατάσταση περιπλέκει το γεγονός ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat μόνο το 37% των ενηλίκων παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης σε τακτική βάση. Να πούμε ότι θετικό ήταν κατά 263.363 θέσεις εργασίας το ισοζύγιο της απασχόλησης για το 9 μήνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2022. Αυτά μας έδειξε το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Στις 24 Οκτωβρίου διαδικτυακά θα πραγματοποιηθεί από το Fulbright ενημερωτική εκδήλωση για μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Για 10η χρονιά θα πραγματοποιηθούν υποβολείς αιτήσεων. Το Green Talent Tech Challenge είναι ένα εθνικό πρόγραμμα πράσινης καινοτομίας, απευθύνεται σε startups και καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έρευνες και φοιτητές που θέλουν να αναπτύξουν καινοτόμες δράσεις και αφορούν το περιβάλλον, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου είναι η ημερομηνία η καταληκτική. Και κλείνουμε με την κοινοπρασία του έργου eVolt5G που καλεί μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη να υποβάλλουν αίτηση για το πρόγραμμα επιτάχυνσης eVolt5G, το οποίο θα βοηθήσει στην εξέλιξη του επιχειρηματικού του μοντέλου εφαρμόζοντας νέες ψηφιακές τεχνολογίες και εφαρμογές του δικτύου 5G. Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου είναι η ημερομηνία η καταληκτική. Και να κλείσουμε αυτή την παρουσίαση με τη φράση της ημέρας που την είπε ο Βολτέρος, που ήταν Γάλλος γραφέας και διανομούμενος και έζησε μεταξύ 1694 και 1778. Είναι τιμιότερο να κινδυνέψουμε για να σώσουμε έναν ένοχο παρά να καταδικάσουμε έναν αθώο. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για 15 μετά από 15 μέρες. Η επόμενη Παρασκευή είναι η γιορτή της 28 Οκτωβρίου και να είστε καλά.
Διασυνδεθείτε. Κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί, η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης σας ενημερώνει σε θέματα απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, διαβίου μάθησης, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Συντονιστείτε με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης για να διασυνδεθείτε με την ενημέρωση. Κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί.